Εδώ είμαστε λοιπόν, τι να πούμε, μεσοβδόμαδα, έτσι, μεσοβδόμαδα, αγώνες κυπέλου, είχαμε λοιπόν, Τρίτη, λοιπόν, Δευτέρα, σήμερα, κύπελα, καλά, χαμός έγινε. Χαμός με πάρα πολλές εκπλήξεις, έτσι, όπως είχαμε βέβαια τη μεγάλη έκπληξη την οποία έκανε ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής έκανε 0-1 μέσα στην Τρίπολη, την άφησε ξερή, στον τόπο. Είδες πως λέμε στον τόπο λοιπόν. Και εκεί που μέχρι το 90 λεπτό η ομάδα του Αστέρα ήταν περασμένη στην επόμενη φάση Κώστα του Κυπέλου, ξαφνικά όμως έγινε. Και τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι τα πράγματα όμως. Έτσι είναι τα πράγματα, αλλά το περισσότερο παιδιά, το περισσότερο κάζο το έφαγε η Λιβαδιά. 1-4 από τον Απόλλωνα. Λες και πήγε περίπατο. Εκδρομή λοιπόν, πώς πάμε μαθητική εκδρομή. Εκδρομή πήγανε λοιπόν οι παίκτες του Απόλλωνα με καινούριο Βοσνιάδης, το θυμάστε. Ο οποίος ήταν εξαίρετος προπονητής στην ομάδα του Απόλλωνα και τον διώξανε κακήν κακός. Έβγαλε την ομάδα στην ΑΕ κατηγορία ο Βοσνιάδης και ο Βενής τον έδιωξε την επόμενη χρονιά. Αυτό είναι το ζητούμενο το ωραίο. Και τώρα τον ξαναπήρανε και τα πάει πάρα πολύ καλά ο Απόλλωνας. Πήγε λοιπόν μέσα στη Λιβαδιά, την άφησε και αυτή ξερή και ανέστοτε, πώς λέμε. Τέλος πάντων. Σημασία έχει ότι τα έχει πάρει στο κρανίο τώρα ο Κομπότης. 30.000 πρόστιμο έβαλε. Σε όλη την ομάδα λέει. Αυτοί που παίξανε, όλοι αυτοί που παίξανε και μπορούμε να πούμε ότι είναι και 2-3 ήταν μικροί, νεαροί παίχτες. 30.000 πρόστιμο. Άσε που ήρθαν στα μαχαίρια. Ο Παντελίδης μαζί με το Μάτζιο ή την κόκκινη κάρτα. Ρε Μάτζιο τώρα, κύπελο είναι. Κόκκινη κάρτα στο κύπελο τώρα. Όπως βέβαια και ο Γιαννιώτης σήμερα. Δέχτηκε και αυτός λοιπόν παίκτης του Πας Γιάννα, παρόλο που περάσανε στο κύπελο, δέχτηκε η κόκκινη κάρτα. Μέσα στο ίδιο το σπίτι, στο γήπεδο του. Κόκκινη κάρτα στο 43 λοιπόν. Ο κριτικός άφησε την ομάδα του Πας λοιπόν με 10 παίκτες. Πού στο κύπελο. Το ίδιο έκανε και ο Μάτζιος. Δεν έχουν λίγο μυαλό. Νιονιό, δεν υπάρχει τίποτα. Γι' αυτό λέμε, παιδιά είναι, ρε παιδιά. Τι είναι, τι νόμιζε ότι είναι αυτά. Έχουν πήξει το μυαλό τους. Έχουν λοιπόν, τους τρώει η έγνοια της δουλειάς ή του μυροκάματου ή της οικογένειας. Τίποτα, παιδιά, ανέμελα. Πάμε εκεί, να παίξουμε μπάλα και τελείωσε η δουλειά. Αυτά τώρα. Τώρα, όσον αφορά ο Όφη, πού τον έχεις τον Όφη. Πεθαμένος, νεκροζώντανος, ζόμπι ο Όφη. Αλλά ο Όφη όμως τα καταφέρνει, ρε παιδιά. Πώς γίνεται με αυτή την ομάδα. Πώς γίνεται με αυτή την ομάδα, δεν μπορεί κανένα να καταλάβει. Και βγαίνει σήμερα ο Αραστόπουλος, βγαίνει σήμερα ο Μουστάκιας και λέει, ποιο, δεν κατάλαβα. Εμείς λες Σαββατοκύριακο θα κάνουμε μεταγραφές. Πώς θα κάνεις μεταγραφές, μωρά. Πώς θα κάνεις, από πού θα τα βρεις τα λεφτά. Εκτός κι αν. Εκτός και αν έχει από αυτά που είχε πάει στη Βερόνα τότε, αν έχει λοιπόν από θέματα και τα πληρώσει αυτός. Γιατί εδώ βλέπουμε ότι σήμερα η ομάδα του Όφη πάει για το πρωτοδικείο. Είναι στο πρωτοδικείο για να βάλει λοιπόν διοίκηση το πρωτοδικείο στην ομάδα του Όφη. Και όπως δείχνουν τα πράγματα, με αρχηγό βέβαια το Μαχλά, πρόεδρο το Μαχλά. Πώς γίνεται αυτό. Από τη μία να πιέσει το πρωτοδικείο και από την άλλη να λέω θα πάρουμε και μεταγραφές. Άτσι μεταγραφές μου, Νίκο, άτσι μεταγραφές. Τράβα έτσι και όπου βγει τώρα. Πήγες λοιπόν στον Όφη στην πιο χειρότερη κατάσταση. Τι να πούμε. Λοιπόν, πέρασε όμως το κύπελο, είναι στους 8 ο Όφη. Λοιπόν, παρόλο που κέρδισε και 4-0 απάνω στον Παθραϊκό, εμείς λέμε ότι τι γίνεται εδώ τώρα, ξέρεις, να το κάνουμε τσικότσι, ξέρετε, πώς λέμε. Ναι, τέτοια πράγματα, αλλά τελικά δεν έγινε τίποτα. Κέρδισε και πάλι Όφη 1-0. Λεβαδιακός Απόλλωνας, είπαμε 1-4, 1-1 το πρώτο παιχνίδι. Αστέρας Ηρακλής 0-1. 1-1 το πρώτο παιχνίδι που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Και βέβαια από αυτά πέρασε, από τα χθεσινά παιχνίδια, Όφη, Απόλλωνα και Ηρακλής. Βέβαια σήμερα έχουμε λοιπόν τον Πανιόνιο, ο οποίος πήρε 1-1 μέσα στην Βέρεια. Πέρασε και αυτός λοιπόν στους 8 και όπως δείχνουν τα πράγματα και ο Πας Γιάννα, ο οποίος προηγείται των Χανίων, είχε κερδίσει και στα Χανιά μέσα 2-1. Είναι λοιπόν αυτές οι ομάδες για την επόμενη φάση του κυπέλου που θα γίνει την Παρασκευή η κλήρωση. Αυτά τώρα παιδιά, εμείς τι να πούμε, ας αφήσουμε το κύπελο, εμείς έτσι και έτσι δεν το χωνεύουμε. Δεν το χωνεύουμε το κύπελο με τίποτα. Κάθε χρόνο λοιπόν, τι μας βάζουν. Καλύτερα λοιπόν να έχεις το δικαίωμα να πεις ρε παιδιά, δεν θέλω κύπελο. Δεν γουστάρω κύπελο, πώς να το κάνω. Καλύτερα. Ούτε να παιδευόμαστε ούτε τίποτα. Θα μου πείτε όμως το κύπελο, παιδιά, είναι μια πρώτη ευκαιρία. Λοιπόν, ορισμένους παίχτες τους οποίους δεν τους χρησιμοποιείς,
δεν τους χρησιμοποιεί δηλαδή. Παραδείγματος χάρη ο Χάβος να τους περάσει μέσα στο κύπελο. Πόσα παιχνίδια είναι αυτά. Όσα παιχνίδια. Να πάρουν παιχνιδάκια. Γι' αυτό είναι λοιπόν το κύπελο. Άστο τώρα, εμείς δεν πηγαίνουμε τελικούς, δεν πηγαίνουμε τίποτα. Και να θέλουμε να πάμε, δεν μας αφήνουν τώρα. Μας αφήνει ο Δασκαλόπουλος εμάς να πάμε. Πού να πάμε. Πού να πάμε εμείς. Μέχρι εδώ λοιπόν, εκεί το παλεύουμε. Στέλνω λοιπόν ένα Δασκαλόπουλο και μας αλλάζει τα φώτα και τελείωσε δουλειά. Έτσι είναι αυτά. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε λοιπόν το κύπελο. Λοιπόν, ας πάνε αυτοί οι 8. Λοιπόν, να πανηγυρίσουμε στο τέλος. Να δούμε λοιπόν στο Ολυμπιακό στάδιο ποιος θα είναι ο τυχερός να είναι σε αυτό το περιβόητο τελικό. Που βέβαια τώρα είναι εκτός ο Αστέρας Τρίπολης που για 2 χρονιές πήγαινε. Τώρα θα δούμε, παιδιά. Θα δούμε. Αρκεί να μην υπάρχει λοιπόν το μεγάλο ντέρμπι, μην υπάρχει Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός να είναι στο τέλος. Τέλος πάντων, το αφήνουμε και αυτό. Τώρα, να σας πω κάτι, να γυρίσουμε λίγο στα δικά μας, αυτό που μας ενδιαφέρει, πως λέμε πολλές φορές και τα μυαλά στα κάγκελα, να γυρίσουμε στα δικά μας. Άντε λοιπόν, άντε τους αφήσουμε αυτούς λίγο πολύ και να δούμε ότι το πράσινο φως τελικά έδωσε η ΠΑΕ ΠΑΟ, έτσι για τους φίλους του Πανατολικού που θέλουν το Σάββατο. Καλώς εγώ των πραγμάτων, γιατί εδώ φοβηρίζει λοιπόν τα χαμηλά βαρομετρικά, θα γίνει χαμός λέει, Παρασκευή, Σάββατο, χαμός, οι χειρότερες μέρες λέει στο Δυτική Ελλάδα και πάνω, χαμός θα γίνει. Ναι. Αν λοιπόν όλα πάνε καλά και θέλουν να ταξιδέψει ο κόσμος, να ταξιδέψει, να πούμε ότι είναι, ο ΠΑΟΚ έδωσε λοιπόν, έδωσε το πράσινο φως, όσοι θέλουμε μονομένα όμως, μεμονωμένα, και θα υπάρχει εισιτήριο, εκδοτήρια δηλαδή έξω από τη θύρα 8 θα υπάρχει εκδοτήριο με 10 ευρουδάκια. Με 10 ευρουδάκια εισιτήριο. Τώρα για τους οργανωμένους που βέβαια θέλουν να πάνε στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω πώς θα σκορπιστούν εκεί για να βρεθούν μέσα στο γήπεδο κτλ. Έτσι για αυτούς εγώ λέω ότι είναι ένα σύνολο 35 ευρώ μετακίνηση και εισιτήριο. 35 ευρώ κάνει η θύρα 6 αυτή την εκδρομή, αλλά παιδιά. Οπαδικά νομίζω ότι δεν θα πάρετε εισιτήριο. Αν πάτε μεμονωμένα θα πάρετε. Τώρα από εκεί και πέρα και για τους φίλους βέβαια του ΠΑΟΚ. Ακούστε τώρα για τις υπόλοιπες θύρες οι ΠΑΟΚτζίδες θα πηγαίνουν παιδιά. Ή με ταυτότητα, ακούστε τώρα, ή με ταυτότητα ή με δίπλωμα αυτοκινήτου. Α, περίεργα πράγματα. Περίεργα πράγματα. Μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά. Ναι, ή λοιπόν ό,τι έχετε απλά να δείχνει ότι είστε εσείς για να γράφει. Τώρα. Ξέρω εγώ, και ιδιόχαρτο κάνει, δεν ξέρω. Τι να πω. Τι να πω. Το ελληνικό ποδόσφαιρο γίνεται. Πρέπει να έχεις ένα μάτσο χαρτιά για να πας λοιπόν ληξιαρχική πράξη, γεννήσεως, λοιπόν γάμο. Τι να πω. Έτσι λέει ο ΠΑΟΚ. Για να δώσουμε λέει στις υπόλοιπες θύρες εισιτήρια, θα πρέπει να έχετε μαζί στην αστυνομική σας ταυτότητα. Ή κάποιο άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει ότι είστε εσείς. Αυτά. Για τους φίλους μας, έτσι, για τους οπαδούς που ετοιμάζουν εκδρομή 35, για αυτούς που θα πάνε μεμονωμένα, 10 ευρώ είναι το εισιτήριο. Είναι λοιπόν, ζήλεψαν όλοι, το ρίξανε. Είδα λοιπόν την κουβαρντοσύνη του Προέδρου του Πανατολικού με το τάλιρο, πήρε λοιπόν και ο Παναθηναϊκός 10 ευρώ, λέει είσοδος, 10 ευρώ πάω. Τι να κάνουμε, είναι δύσκολα τα πράγματα. Να βοηθήσουμε λοιπόν το κράτος, αλλιώς δεν έχει τίποτα παιδιά. Τώρα να σας πω ότι ο Πανατολικός πάει γεμάτος. Όταν λέμε πάνε φούσκους, που είναι έτοιμος ο Πανατολικός, παιδιά είναι γεμάτος. Λαζάρ λοιπόν, αντίπαλος του ΠΑΟΚ το Σάββατο, λοιπόν, Ρουσκουσέδα, λοιπόν, Μορένο, λοιπόν, Θεοδωρίδης. Γέμισε το ρόστερ. Εδώ να σε δω τώρα Χάβου μου. Τι θα μας πεις λοιπόν τώρα. Δεν έχεις τίποτα. Τώρα από εδώ και πέρα, δηλαδή αν πάει καλώς όπως έχουν τα πράγματα το ρόστερ του Πανατολικού, έτσι γεμάτο, πλήρης. Λοιπόν, από τραυματισμούς αλλά και τιμωρίες, τι να, δεν έχει τίποτα. Εντάξει. Τώρα, ας αφήσουμε τις απουσίες από τις κίτρινες κάρτες που είναι για τον Εργοτέλη. Έτσι, ας το αφήσουμε. Αλλά τώρα εδώ είσαι γεμάτος. Και βέβαια, όπως λέμε πολλές φορές, παιδιά, ότι είναι ένα ευχάριστο συνέστημα του κάθε προπονητού, βέβαια, όταν έχει όλα πραγματικά όλα τα μηχανήματα, όλα λοιπόν, όλους τους παίχτες μαζί του, δεν ξέρει τι να κάνει. Εδώ λοιπόν είμαστε πλήρης, εκτός βέβαια από τον τερματοφύλακα τον Ραφαέλ, ο οποίος θα απουσιάσει και από αυτό το παιχνίδι. Έχουμε όμως τον Γαμπρό. Έχουμε τον Γαμπρό, θα παίξει ο Γαμπρός μας και τελείωσε δουλειά. Αυτά. Τώρα να σας πω κάτι. Το είπαμε για τον Μορένο λοιπόν και τα είπαμε αυτά. Όλοι λέγαμε και λίγο πολύ, ακόμα και αυτοί που ξέρετε
είναι γυμναστές, ασχολούνται λοιπόν με τα αθλήματα και τα λοιπά. Και έλεγαν όλοι πραγματικά ότι οι παίκτες του Πανατολικού μετά από αυτό, με αυτή την απόδοση την οποία είχαν μέσα σε αυτό το γήπεδο. Αυτό δεν ήταν γήπεδο, νεοτσουλήθρες ήταν κάτω. Νεοτσουλήθρες ήταν. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το γήπεδο, ότι την άλλη μέρα, ξέρεις, θα είναι όλοι κρεβατουμένοι, ότι θα είναι όλοι λοιπόν με ιώσεις και τα λοιπά, ότι τα πόδια τους θα είναι λοιπόν πάρα πολύ βαριά, γιατί, παιδιά, κακά τα ψέματα, όταν πραγματικά παίζεις 90 λεπτά μέσα σε ένα τέτοιο γήπεδο, τα 90 λεπτά γίνονται δύο παιχνίδια. Γίνονται 180 λεπτά. Αλλά αυτό που κάνει την έκπληξη, και μπράβο βέβαια στο γυμναστή τον Κότση, ότι δεν ένιωσε κανείς το παραμικρό. Δεν ένιωσε, παιδιά, κανείς το παραμικρό. Ίσα ίσα που ήταν φρεσκότατη στις προπονήσεις, με τα γελάκια τους και με τα αυτά, δεν ένιωσε, δηλαδή δείχνει το πόσο καλά είναι γυμνασμένος αυτή τη στιγμή ο Πανατολικός. Με βρήκε ο Γοδόη που έφυγε και πήγε μέσα στον αντίπαλο πάγκο, σηκώθηκε και ήταν μια χαρά. Που αν ήταν άλλος, έσκησα το καλτσόν, τώρα τι γίνεται. Όλοι. Δεν υπήρχε λοιπόν τραυματισμός. Παιδιά, οι μυϊκές καταστάσεις σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πάρα πολλές. Οι μυϊκές καταστάσεις είναι πάρα πολλές. Κανείς παίχτης του Πανατολικού δεν ένιωσε το παραμικρό. Φανταστείτε λοιπόν τι γύμνασμα πέφτει σε αυτή την ομάδα. Γι' αυτό και τρέχουν σαν μηχανάκι. Φανταστείτε λοιπόν τι γύμνασμα πέφτει. Μπράβο λοιπόν, τι άλλο να πούμε. Τι άλλο να πούμε. Όλοι περιμέναμε κάτι το διαφορετικό. Τίποτα όμως. Μια χαρά είμαστε και προχωράμε, παιδιά. Προχωράμε χωρίς τραυματισμούς, χωρίς τίποτα. Τη Δευτέρα, ό,τι πήρατε, πήρατε. Τελειώνουμε τα γραφές. Ό,τι πήρατε. Μετά το καλοκαίρι, παιδιά. Καλοκαίρι θα φέρει λοιπόν. Ό,τι πήρατε, πήρα. Δευτέρα λοιπόν, 2 Φεβρουαρίου, λοιπόν, 8 η ώρα το βράδυ, κλείνει το κατάστημα. Το κατάστημα κλείνει. Ό,τι πήρατε, πήρατε. Τέλος οι μεταγραφές και πάμε βέβαια στις μεταγραφές του καλοκαιριού. Βέβαια αυτά είναι μέσω ΕΠΟ, έτσι δεν το λέω εγώ ότι σταματάω τις μεταγραφές, έτσι προς Θεού. Έτσι τέλος οι μεταγραφές και δόξα στον Θεό είναι ομάδες που βέβαια ενισχυθήκαν πάρα πολύ, πάρα πολύ, και όπως είναι ο Εργοτέλης, ο οποίος είναι πρωταθλητής χειμώνα, παιδιά, πρωταθλητής χειμώνα και ακόμα δεν έχουμε τελειώσει. Ακούστε, έχει κάνει 7 μεταγραφές. Ο Εργοτέλης. 6 ο Πανθρακικός. Θα τα πούμε πιο κάτω να δείτε λοιπόν πώς μεταγραφές έκανε κάθε ομάδα. Πρωταθλητής. Και τελικά βλέπουμε τον Εργοτέλη, παίρνει το διπλούλι προχθές, έχει και το ρεπό την Κυριακή, 6 βαθμοί μέσα σε 15 μέρες. 6 βαθμοί μέσα σε 15 μέρες ο Εργοτουλάκος. Και θα έρθει και εδώ μέσα, αλλά και θα ξεκουράζεται κιόλας, γιατί τα έχουμε πει, να μην τα λέμε συνέχεια, το φρόντισε αυτό η Νίκη Βόλου, να ξεκουράζει τον αντίπαλο του Πανατολικού. Θα έρθει λοιπόν και με αξιώσεις. Θα έρθει και με αξιώσεις ο Εργοτέλης. Κάνει μια μίνι προετοιμασία τώρα με τους καινούργιους παίχτες. Προσπαθεί να φτιάξει κάτι. Έτσι είναι τα πράγματα. Τι να πούμε. Εκείνο να σας πω κάτι. Προχθές βέβαια δεν προλάβαμε και πολλά πράγματα, έτσι με την εκπομπή της Δευτέρας, και να ζητήσουμε βέβαια και μια συγγνώμη για τον αποσυντονισμό τον οποίο είχαμε στην εκπομπή. Έτσι, αυτά τεχνικά τι να κάνουμε. Έτσι. Πώς λέμε ο διάλογος του τυπογραφείου, κάπως έτσι έγινε και εδώ τώρα. Ο διάλογος των κουμπιών, εδώ ο Κώστας λοιπόν. Λόγω βροχής. Ναι. Λόγω βροχής, ναι, μας έκανε έτσι βραχυκύκλωμα στα κουμπιά. Αποσυντονίστε. Να σου πω, εκείνος ο Σαπίντο, ο Λάκης τα πετσέρισε να του πω εγώ, τι ήθελε ο Σαπίντο. Τι ήθελε. Δεν είδε τίποτα. Καταράχτη έχει στα μάτια. Δεν είδε τίποτα ο Σαπίντο. Δεν είδε τίποτα τα δοκάρια, την μπάλα να βαράει στα δοκάρια. Ο διαιτητής να ακυρώνει γκολ κανονικό. Δεν είδε τίποτα. Ευκαιρίες να βγάζει ο παίκτης ο δικός του πάνω από τη γραμμή. Εδώ να ρίχνουμε σουτ, να περνάνε από εδώ και από εκεί. Δεν είδε τίποτα. Όμως τα λευριάς. Όμως τα λευριάς δεν είδε τίποτα ο Σαπίντο. Τι ήθελε να δει δηλαδή, τι περισσότερο ήθελε να δει. Ή μάλλον να το πω αλλιώς, τι έκανε η ομάδα του. Η ομάδα του, αυτή η περιβόητη ευρωπαϊκή ομάδα του Ατρομήτου, τι έκανε στο Αγρίνιο. Έκανε τίποτα, έκανε καμιά ευκαιρία. Να πούμε λοιπόν ότι μας φόβησε. Τι λες μωρέ, χεστήκαμε πάνω μας. Τι έκανε, τίποτα δεν έκανε. Ούτε μια ευκαιρία, απλά μας έπιασε στον ύπνο, τίποτε άλλο. Και βγαίνει λοιπόν και λέει, και ακόμα και σήμερα ακόμα. Άδικα χάσαμε, λες, στο Αγρίνιο. Χάσαμε τον αγώνα από τα χέρια μας. Και όχι μόνο αυτό, μας άξιζε η νίκη, λέει. Ακούτε, ποιες ευκαιρίες του Πανατολικού. Ακού ρε ο Λάκης του Ταπιτσέρης τι μας λέει εδώ. Αλλά καλά να πάθει. Αφού δεν μέτρησε τον γκολ, έπρεπε να μετρήσει εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή τον γκολ. Να φάει δύο μετά.
Τι να κάνουμε. Έτσι είναι τα πράγματα. Φρόντισε ο φίλος μας εκεί. Και να σας πω κάτι. Παιδιά, βλέπουμε τον ίδιο διαιτητή, ο οποίος έπαιξε το Παναθηναϊκό σοφ. Λοιπόν, τα έκανε περίπου τα ίδια. Αντάρα τα έκανε εκεί. Όχι σε ψυγείο τον βάλε, σε απλό ψυγείο. Ψυγείο φορτηγό τον έβαλε ο Παναθηναϊκός. Εδώ, παρόλο που έκανε λοιπόν την ακύρωση αυτού του γκολ, ο Δασκαλόπουλος γράφτηκε λοιπόν από τον παρατηρητή, όχι σε καλό βαθμό, όχι με καλό βαθμό, δεν βλέπουμε τίποτα να λένε. Τίποτα. Τι έγινε εδώ. Μούγκα για τον Δασκαλόπουλο. Ποιος είναι ο Δασκαλόπουλος, ρε. Και το κάνετε μούγκα, να μας πείτε ότι ξέρετε, πάει λοιπόν στο ψυγείο και ο Δασκαλόπουλος. Όπως λέτε εσείς, όταν παίζει κάποιος λοιπόν τον Παναθηναϊκό, δεν τον παίζει καλά, πώς λέμε. Πάει στο ψυγείο αυτός. Ναι, λες και είναι μπούτι αρνίσιο. Πάει στο ψυγείο. Εδώ αυτό γιατί δεν το πάτε στο ψυγείο. Ή περιμένετε να βγει πρώτα κυβέρνηση και μετά, έτσι. Α, θα περιμένουμε να δούμε. Να δούμε. Μη τυχόν μας τον βάλετε πάλι την Κυριακή, το Σαββατοκύριακο, να παίξει το Δασκαλόπουλο. Να σας σίγουρο. Γιατί έτσι φαίνονται τα πράγματα. Εγώ δεν είδα που θέλει να ψάχνω ρεπούς. Ρεπούς, ψάχνω εφημερίδες. Ψάχνω λοιπόν, μπαίνω μέσα στην σελίδα του Κέντρη εκεί να κοιτάξω τι έγινε ο Δασκαλόπουλος, παιδί μου. Παρόλο που το λέω και πάλι. Δεν είχε καλό βαθμό τον παρατηρητή. Και παραπέμπτεται με αυτό το βαθμό. Αλλά. Πάπαλα. Ας τα αφήσουμε λοιπόν. Τώρα, βέβαια ορισμένες φιλάδες έτσι, εφημερίδες, λοιπόν, τρέξανε αμέσως, έτσι. Τόσο πολύ μας αγαπάνε αυτές οι εφημερίδες. Αυτές οι αθηναϊκές εφημερίδες μας έχουν λοιπόν μέσα στην καρδιά τους, παιδιά. Μέσα στην καρδιά τους, μέσα στα σηκώτια τους μας έχουν, στα σπλάχνα τους. Δεν μπορούν, λένε Πανατολικό και... Στάζουνε μέλη, ρε πούστη μου. Στάζουνε μέλη. Βιαστήκανε λοιπόν και λέγανε, γιατί φωνάζει, λέει, περισσότερο ο Πανατολικός από ό,τι φώναξε η Καλονή για το ακυρωθέν γκολ για το μεταξύ μας παιχνίδι. Ακούστε, το θυμηθήκανε, ρε. Το θυμηθήκανε ότι ακύρωσε τη Καλονή και πήρε ο Πανατολικός. Ακούστε, Κώστα, το θυμηθήκανε. Ναι, το θυμηθήκανε. Τότε, λέει, κάναμε σιωπή στο Αγρίνιο. Αλλά αυτές, να ξέρουν, λέει, ότι πραγματικά αυτά είναι δανεικά. Αυτά τα λένε λοιπόν. Διάβαζα και εγώ. Εμείς ξεχάσαμε τι έγινε με την Καλονή και το θυμηθήκαν αυτοί. Είναι, ξέρετε, είναι μυαλά. Μυαλά, ξέρετε τι μυαλά είναι αυτά. Τα θυμούνται. Όταν είναι για ομάδες τις οποίες δεν τους χωνεύουν, δεν τους αρέσουν ή μάλλον, τι να πω, δεν γλυκαίνονται. Ξέρετε εσείς ποιο είναι το γλυκίσμα. Έτσι, δεν γλυκαίνονται. Λοιπόν, τα θυμούνται όλα. Για τις άλλες τις ομάδες που τους γλυκαίνουν, τα ξεχνάνε. Ρε πούστη μου, τι μυαλά είναι αυτά, ρε γάμο το. Περίεργα μυαλά, αλλά δεν πειράζει. Αρκεί που πήραμε και τον βαθμό. Και όπως σας είπα, θα δείτε ότι και αυτός ο βαθμός για μας θα είναι χρυσός, παιδιά. Και να πω κάτι. Βέβαια, σας παλάβωσα με τον μπλα μπλα, ξέρω, αλλά εσείς εκεί στην Super League, στο συνεταιρισμό σας, δεν είχατε φέρει στο τραπέζι μια περιβόητη απόφαση, την οποία λέγατε ότι ό,τι δεν βλέπει ο διαιτητής ή ό,τι κάνει ό,τι δεν βλέπει με βίντεο, θα το φέρετε λοιπόν, θα το εξετάζετε κι εσείς στην Super League. Τι θα κάνατε δηλαδή μετά? Θα δίνατε τον γκολ που ακύρωσε ο Δασκαλόπουλος, θα το δίνατε στον Πανατολικό? Θα το δίνατε? Ή απλά θα έχετε λοιπόν για τις κίτρινες κάρτες, για τις κόκκινες, ποιες πρέπει και ποιες δεν πρέπει. Και τα υπόλοιπα, τα μεγάλα τα λάθη, μάλλον θα το πω, την αλλίωση των αποτελεσμάτων θα την περάτε στον ντούκο. Αλλά δεν είδαμε ούτε αυτό να περνάτε. Ούτε αυτό να περνάτε με το βίντεο. Έτσι είχατε πει εσείς, δεν το λέω εγώ. Ότι φέρατε λοιπόν στο τραπέζι του συνεταιρισμού ένα άθρο, ένα, πώς θα το πείτε εσείς, δεν ξέρω πώς το λέτε, λοιπόν, να καταγράφετε το κάθε παιχνίδι και ό,τι άσχημο δεν βλέπει ο διαιτητής, να το κάνει όλα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα. Λοιπόν, τα παιδιά, τα είπαμε για το παιχνίδι, για τα εισιτήρια της Τούμπας, έτσι, για τους φίλους βέβαια, αυτά του ΠΑΟΚ αρχίζουν από 10 ευρώ και εκεί, 15, 25 και 30, έτσι. Και βέβαια οι ΠΑΟΚτζίδες θα πρέπει μαζί τους να έχουν και την ταυτότητά τους για να πάρουν λοιπόν το εισιτήριο. Καταγράφεται μάλλον, είναι τα ονομαστικά εισιτήρια που λέμε για τους φίλους του ΠΑΟΚ, να ξέρουν ανά πάσα στιγμή, γιατί τους Πανατολικούς θα τους πάνε σε μια συγκεκριμένη εξέδρα, ό,τι και να κάνουν. Ψάχνετε πάλι να κάνετε ό,τι έκανατε στη Βέρεια.
Άμα βρεθείτε και μάλλον, εντάξει, τώρα. Έτσι. Τη γλιτώσαμε αυτή τη βδομάδα, τη γλιτώσαμε. Δεν πήγαμε στο αθλητικό, δεν πάμε στο αθλητικό δικαστή. Γλιτώσαμε λοιπόν. Πρέπει να ήταν καλός, πονόψυχος αυτός ο παρατηρητής που ήρθε. Εξάλλου είδε και βροχές από πάνω, είδε βροχή, είδε το ένα ή το άλλο. Τι να γράψει το. Μια φορά που φώναξαν οι φίλοι αθλητικοί κάτι για το δασκαλόπουλο, τι να το γράψει. Τι να γράψει. Σιγά. Σιγά μην έπαθε πώς το λέμε η μήτρα του δασκαλόπουλου. Επειδή του φωνάξανε λοιπόν και τα λοιπά πουλημένες μια στιγμή. Εντάξει. Λοιπόν τη γλιτώσαμε, δεν πήγαμε. Αλλά τώρα πάτε εκεί στην Τούμπα, φιλαράκια είστε με τους παουτζίδες και εμείς όλοι δηλαδή φίλοι έχουμε καλές σχέσεις. Μετά αρχίστε πάλι εκεί και αρχίστε πάλι τύπου Βέρεια και αρχίσουμε ψάχνουμε και τα λοιπά. Έτσι με τα μάτια εκεί, ξέρετε εσείς. Λοιπόν αυτά τώρα να σας πω παιδιά. Έχουμε ένα βιντεάκι όσον αφορά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ του περσινό. Πάμε να δούμε, να θυμηθούμε το τι έγινε πέρυσι μες στην Τούμπα. Φέτος βέβαια παιδιά έχουμε πιο καλή ομάδα. Η ομάδα μας να ξέρετε θα τα πούμε. Έχω πιο παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο στην ΑΕ κατηγορία. Ας λένε, δεν υπάρχει ομάδα άλλη να παίζει. Ούτε Ολυμπιακός, ούτε Ολυμπιακός, ούτε Παναθηναϊκός. Καμία ομάδα δεν παίζει. Θα τα πούμε όσο πιο κάτω, πάμε να δούμε το βιντεάκι. Ο Λούκας εκτέλεσε. Δεν μπόρεσε ο Ράφαελ, η μπάλα τώρα απομακρύνεται από τον Μπικέι. Λάθος από τον Βίτορ, παίρνει ο Γκάλο και αναγκάζει τον Ελλήνο να κυνηγάει τώρα. Ο Γκάλο στη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για τον Μπακάκι, το γύρισμα για τον Καμαρά, το σούτ, την μπάλα, τη βρήκε ο Γλύκος, τη βρήκε, κόρνερ στο 12. Ο Λούκας εκτέλεσε, η μπάλα βγήκε από την περιοχή του Πανετολικού, πήγε στον Θεοδωρίδη. Αυτός για τον Μπακάκι, θέλει να φύγει γρήγορα στην αντεπίθεση. Ο Πανετολικός κυνηγάει ο Λάζαρο, ο Μπακάκης πέρασε μόνος του. Βγαίνει ο Γλύκος, σώζει για δεύτερη φορά τον ΠΑΟΚ σε αυτό το πρώτο 20 λεπτό. Μετά το σουτ του Καμαρά σώζει εδώ και με τον Μπακάκη. Και ο ΠΑΟΚ με το στόχ. Η πάσα για τον Σαλπικίδη, ξανά στόχ. Γυρίζει τον Γκάλο, το σουτ από το στόχ, αφήνει ο Ράφαλ έξω η μπάλα. Σαλπικίδης, Μαντούρο. Ο Λούκας βρήκε το διάδρομο, η επέμβαση από τον Ράφαελ Σαλπικίδης ευκαιρία, τον πρόλαβε ο Μπικέι. Ο Λίνο εκτέλεσε, η απόκρουση από τον Μπακάκη. Και τώρα ο Γοδόη, ο οποίος σηκώνει το κεφάλι για να δει αν υπάρχουν συμπαίκτες του που ακολουθούν. Η πάσα για τον Καμαρά, ο βοηθός λέει παίζεται, από την άλλη πλευρά ανοίχτηκε ο Θεοδωρίδης στο σούτ του Καμαρά με τα πόδια ο Γλύκος και δεν μπορεί στην επαναφορά. Ο Θεοδωρίδης ευνηδιάζεται, χάνεται η τρίτη μεγάλη ευκαιρία στο μάτς για να κάνει γκολ ο Πανετολικός στο 40. Στέφενς κοιτάζει συνεχώς προς την πλευρά που προθερμαίνονται οι παίκτες του. Αυτός βλέπει την ομάδα του να της λείπουν πολλά πράγματα από αυτά που χρειάζεται να έχει για να μπορέσει να πετύχει τον στόχο. Να δούμε τον Λούκας, τώρα είναι ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, το σουτ γκολ! 1-0 στο 53 με τον Λούκας. Εκεί που λέγαμε ότι του λείπουν πολλά πράγματα του ΠΑΟΚ για να μπορέσει να πετύχει το στόχο. Σε μια επίθεση όπου η άμυνα του Πανετολικού δεν λειτουργήσε καλά, λειτουργήσε η ποιότητα του Ισπανού μέσω επιθετικού του, ο οποίος τη βρήκε την μπάλα στο σημείο που ήθελε, έκανε την κίνηση που ήθελε, σούταρε δυνατά, 1-0 στο 53. Μπακάκης πέρασε ωραία από το Λάζαρ, έκοψε ο Τζαβέλας. Μπακάκης για τον Μπούντιμιρ, το πέρασμα για τον Καμαρά, offside είναι ο βοηθός. Ξανά ο Λούκας, το σούτ, η επέμβαση του Ράφαελ Κόρνερ, στο 89. Καλό εκτέλεσε η κεφαλιά, ο Γλύκος μπλοκάρει. Ο Βουκίτς, ο Κατσουράνης για τον Λούκας, ευκαιρία για το 2-0, δεν το πραγματοποιεί ο Ισπανός. Ο Λούκας εκτέλεσε. Δεν μπόρεσε ο Ράφαελ, η μπάλα τώρα απομακρύνεται από τον Μπικέι. Λάθος από τον Βίτορ, παίρνει ο Γκάλο και αναγκάζει τον Ελλήνο να κυνηγάει τώρα. Ο Γκάλο στη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για τον Μπακάκι, το γύρισμα για τον Καμαρά, το σούτ, την μπάλα, τη βρήκε ο Γλύκος, τη βρήκε, κόρνερ στο 12. Ο Λούκας εκτέλεσε, η μπάλα βγήκε από την περιοχή του Πανετολικού, πήγε στον Θεοδωρίδη. Αυτός για τον Μπακάκη, θέλει να φύγει γρήγορα στην αντεπίθεση. Ο Πανετολικός κυνηγάει ο Λάζαρο, ο Μπακάκης πέρασε μόνος του. Βγαίνει ο Γλύκος, σώζει
για δεύτερη φορά τον ΠΑΟΚ σε αυτό το πρώτο 20 λεπτό. Μετά το σουτ του Καμαρά σώζει εδώ και με το Μπακάκι. Και ο ΠΑΟΚ με το Στοχ. Η πάσα για το Σαλπικίδη. Ξανά Στοχ. Γυρίζει τον Γκάλο, το σουτ από το Στοχ. Αφήνει ο Ράφαλ έξω η μπάλα. Σαλπικίδης, Μαντούρο. Ο Λούκας βρήκε το διάδρομο. Η επέμβαση από το Ράφαλ. Σαλπικίδης ευκαιρία. Τον πρόλαβε ο Μπικέι. Ο Λίνο εκτέλεσε. Η απόκρουση από τον Μπακάκι. Και τώρα ο Γοδόη. Ποιο σηκώνει το κεφάλι για να δει αν υπάρχουν συμπαίκτες του που ακολουθούν. Η πάσα για τον Καμαρά. Ο βοηθός λέει παίζεται. Από την άλλη πλευρά ανοίχτηκε ο Θεοδωρίδης. Στο σουτ του Καμαρά με τα πόδια ο Γλύκος και δεν μπορεί στην επαναφορά. Ο Θεοδωρίδης ευνηδιάζεται. Χάνεται η τρίτη μεγάλη ευκαιρία στο μάτς για να κάνει γκολ ο Πανετολικός στο 40. Στέφενς κοιτάζει συνεχώς προς την πλευρά που προθερμαίνονται οι παίκτες του. Αυτός βλέπει την ομάδα του να της λείπουν πολλά πράγματα από αυτά που χρειάζεται να έχει για να μπορέσει να πετύχει το στόχο. Να δούμε τον Λούκας, τώρα είναι ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, το shoot goal! 1-0 στο 53 με τον Λούκας. Εκεί που λέγαμε ότι του λείπουν πολλά πράγματα του ΠΑΟΚ για να μπορέσει να πετύχει το στόχο. Σε μια επίθεση όπου η άμυνα του Πανετολικού δεν λειτουργήσε καλά, λειτουργήσε η ποιότητα του Ισπανού μέσω επιθετικού του, ο οποίος τη βρήκε την μπάλα στο σημείο που ήθελε, έκανε την κίνηση που ήθελε, σούταρε δυνατά, 1-0 στο 53. Μπακάκης πέρασε ωραία από το Λάζαρ, έκοψε ο Τζαβέλας. Μπακάκης για τον Μπούντιμιρ, το πέρασμα για τον Καμαρά, offside είναι ο βοηθός. Ξανά ο Λούκας. Το σουτ, η επέμβαση του Ράφαλ Κόρνερ στο 89. Καλοεκτέλεσε η κεφαλιά, ο Γλύκος μπλοκάρει. Ο Βουκίτς. Ο Κατσουράνης για τον Λούκας, ευκαιρία για το 2-0, δεν το πραγματοποιεί ο Ισπανός. Το 1978 δίνουμε γαμπρούς που ξεχωρίζουν με τις μοναδικές προτάσεις μας σε απόλυτα προσιτές τιμές. Ανδρικά ρούχα για όλες τις γραμμές, μοντέρνες ραφές, υφάσματα ποιότητας, ποικιλία σχεδίων. Πόστο Βέρντι, για το σύγχρονο άνδρα που θέλει να τον χαρακτηρίζει το στυλ καθημερινά αλλά και σε όλες τις ειδικές στιγμές του. Ελάτε να διαλέξουμε μέσα από τη φετινή κολεξιόν μας τα σχέδια που σας ταιριάζουν. Casual, αθλητικά, κοστούμια. Αισθανθείτε άνετα φορώντας τα πιο κομψά και στυλά τα ρούχα της πόλης σε τιμές έκπληξη. Πόστο Βέρντι. Επώνυμο ρούχο, χιλιάδες προτάσεις. Γιάννενα, Πρέβεζα, Ιγουμενίτσα. Πόστο Βέρντι στο Αγρίνιο. Ο Παστράτου 50. Το Future Eye είναι ένα κατάστημα τεχνολογίας που δεν μοιάζει με τα άλλα. Εδώ θα βρείτε προϊοντικές λύσεις υψηλής τεχνολογίας και αισθητικής που θα καλύψουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς λάτρεις των ψηφιακών συσκευών. Επίσημος αντιπρόσωπος ΣΥΤΑ. Future Eye. Αφών Τιμολέων Καπλάνη. Πλατεία Δημοκρατίας, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-23203 και στο www.futurepavlaeye.gr. Αυτό ήταν λοιπόν το βιντεάκι, παιδιά, το οποίο φέβαια την περσινή χρονιά η ομάδα του Πανελικού έχασε με 1-0, λαχταρίσαμε τον ΠΑΟΚ, έτσι σε πολλές φάσεις, έτσι μας έκοψε και ένα offside, και τέλος πάντων λοιπόν τον λαχταρίσαμε. Γι' αυτό και φέτος που βέβαια παίζουμε πιο καλύτερο και πιο στρωτό ποδόσφαιρο, δεν πιστεύω να φοβηθούμε, έτσι. Κοιτάξουμε, τι να φοβηθούμε. Λες και ο ΠΑΟΚ είναι τίποτα το ιδιαίτερο, σιγά, σιγά. Δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, αν πάμε με αξιώσεις, όχι ότι έχουμε την απέτηση, δηλαδή εντάξει, να πατήσουμε όπως λέμε τον ΠΑΟ και τα λοιπά μέσα στο ίδιο το σπίτι. Απλά λέμε να παίξουμε την μπάλα μας και ό,τι βγει.
Έτσι, εγώ δεν είμαι αυτά που λένε ότι γιατί να μην κερδίσουμε τον ΠΑΟΚ μέσα στο γήπεδο του και τα. Πάμε να κάνουμε μια εμφάνιση και ό,τι έρθει, ρε παιδιά. Ό,τι έρθει, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται λοιπόν φανφάρες. Είναι ορισμένα, το έχουμε πει. Είναι ορισμένα παιχνίδια τα οποία τα έχουμε ξεγραμμένα. Πρέπει να τα ξεγράφουμε. Να τα παίξουμε. Δεν λέμε ότι θα πάμε και θα κατεβάσουμε τα παντελόνια. Έτσι, θα τα παίξουμε. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, ό,τι αποτέλεσμα έρθει. Ας πάρουμε τα υπόλοιπα παιχνίδια εμείς που βέβαια έχουμε τον ίδιο σκοπό τώρα. Έτσι, ας πάρουμε μεθαύριο την Τρίπολη που θα έρθει στο Αγρίνιο. Έτσι, και αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα κάτι άλλο θα αφήσουμε. Αλλά χωρίς αυτό να λέει ότι ξέρετε, πάμε λοιπόν με κατεβασμένα τα χέρια και να χάσουμε. Όχι. Θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε τον ΠΑΟΚ. Τον είδαμε πέρσι με την ομάδα την περσινή. Τώρα δηλαδή πώς θα. Τώρα που είμαστε και. Έχουμε λοιπόν πράγμα, έχουμε πάγκους και τα λοιπά. Έχουμε παίκτες λοιπόν. Πρώτη φορά λοιπόν γύρισαν όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Είδατε τι κάνει λοιπόν ο δεύτερος γύρος. Είδατε τι κάνει ο δεύτερος γύρος. Εκεί που δεν υπολογίζαμε, να λοιπόν ο ένας επιστρέφει, να ο άλλος. Και βέβαια καλό είναι αυτό, γιατί ο δεύτερος γύρος, παιδιά, είναι πιο σκληρός από τον πρώτο. Βλέπουμε τι γίνεται, έτσι. Βλέπουμε λοιπόν τα θηλήματα που κάνει μία ομάδα στην άλλη, έτσι. Τις χάρες μάλλον. Και αυτό μας βάζει σε πολλές σκέψεις. Εμείς δεν έχουμε κανένα. Εμείς είμαστε λοιπόν απομονωμένοι μας. Μας χωνεύει κανένας. Ποιος θα μας κάνει χάρες μας. Ποιος θα μας κάνει οι θηλήματα. Κανένας. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε μόνοι μας. Πρέπει να έχουμε λοιπόν την ομάδα απίκο, τους παίχτες πραγματικά να έχουμε αντικαταστάτηση σε κάθε θέση από έναν παίχτη και να μπορέσουμε να βγάλουμε το υπόλοιπο του πρωταθλήματος. Ας πάρουμε λοιπόν τα παιχνίδια και ας κάνουμε μια καλή εμφάνιση μέσα στην Τούμπα και από εκεί και πέρα ό,τι έρθει. Ό,τι έρθει. Αν είμαστε με το όπλο λοιπόν στο κρόταφο να πούμε, να πάρουμε διπλό έτσι και να μην λέμε και πολλά πράγματα, το έχουμε πει. Δεν γίναμε ξαφνικά έτσι, Μπαρτσελώνα. Έτσι, αυτά. Τώρα, με το Σάββατο, παιδιά, θα παίξουμε στις 7:30. Μετά έχουμε καπάκι τον Εργοτέλη Τετάρτη. Έχουμε μάλλον την τελευταία εμβόλυμη. Πρέπει να είναι η τελευταία Τετάρτη. Πρέπει να είναι η τελευταία εμβόλυμη με τον Εργοτέλη. 5:15. Και μετά καπάκι την Κυριακή. Πάμε λοιπόν με τον Παναθηναϊκό. Τώρα, εμείς τι να πούμε. Έτσι, παιχνιδάκια το ένα πάνω στο άλλο. Έτσι, σε τέτοια καιρικά φαινόμενα. Οι καλύτερες άμυνες, παιδιά. Οι 5 καλύτερες άμυνες λοιπόν της Α' Εθνικής Κατηγορίας είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει δεχτεί 13 γκολ, ο Ατρόμητος 15, ο Πανετολικός 16 και ο Παναθηναϊκός 16. Ο Πανετολικός δηλαδή ανάμεσα σε Ευρωπαίους και μη. Ανάμεσα σε Ευρωπαίους και μη. Ο Πανετολικός την καλύτερη άμυνα. Και όπως λένε οι προπονητές, ότι η καλύτερη επίθεση λοιπόν μιας ομάδος είναι η άμυνα. Να δούμε. Εμείς περιμένουμε λοιπόν. Γιατί και το λέμε αυτό, ξέρετε τι το λέμε. Γιατί μάλλον η καλύτερη επίθεση του Πανατολικού είναι η άμυνα. Παιδιά, όταν κατεβαίνει η άμυνα, λοιπόν θερίζουμε. Τους παίρνουμε όλους, παραμάζουμε. Παραμάζουμε. Το είδατε και προχθές. Έπρεπε να κατεβεί ο Τζεγκουέλε, λοιπόν να βρεθεί ο Μπεχαράνο για να βάλουμε τον γκολ. Πάντα έτσι κάπως γίνεται. Όταν λοιπόν μας αφήνουν λάσκους και δεν μας μαρκάρουν τα σεντραμπάκια τους αριστερούς δεξιούς εκεί και κατεβαίνουμε, κάνουμε ζημιές. Όταν όμως μας μαρκάρουν ψηλά κάτω από την περιοχή, δεν μπορούμε να κατεβούμε, πάπαλα. Γιατί λίγο πολύ η επιθετική του Πανατολικού, έτσι, δεν είναι λοιπόν σε άριστη φόρμα. Ναι, μεν, ματώνουν, υδρώνουν, λερώνουν. Λασπώνουν, όπως να το πούμε λοιπόν, τη φανέλα, αλλά από εκεί και πέρα, παιδιά, πρέπει να έρθει και ένα γκολ. Να μπαίνουν και τα γκολ. Τι να κάνουμε. Τώρα, με την επιστροφή του Μορένο, ας ελπίσουμε ότι τουλάχιστον κάπως θα λυθεί το πρόβλημα. Και όχι μόνο αυτό, παιδιά, μετά από τόσο τραυματισμό, τόσο καιρό που έχει ο Μορένο, να δούμε και σε τι κατάσταση, αλλά και σε τι ποιότητα θα είναι ο Μορένο. Ας ελπίσουμε να τον πάει η τύχη με το που θα μπει μέσα στην εντεκάδα ή στην ομάδα. Δεν ξέρω, μπορεί να μπει αλλαγή και τα λοιπά, ή σε αυτό το παιχνίδι μπορεί να μην τον βάλει ανάλογα την κρισιμότητα που θα έχει το παιχνίδι και τα λοιπά. Αν τον βάλει με το Εργοτέλη, να του έρθει ένα γκολ. Να πάρει πάλι τα πάνω του. Έτσι είναι οι τύχες. Όμως είναι βέβαια και στον Άλβες. Αν ο Άλβες είχε βάλει λοιπόν από το πρώτο παιχνίδι που έμπαινε μέσα στον Πανατολικό ένα γκολ, θα ήταν άλλωστο. Παιδιά. Είναι το ψυχολογικό θέμα. Μπορεί να, από εδώ και πέρα να δείτε λοιπόν ένα Μορένο, ναι, να ζητάμε όλοι να μπει και να μην μπορεί να βάλει την μπάλα στα δίχτυα. Αλλά μπορεί όμως να γίνει και το αντίθετο. Και σε τι κατάσταση ψυχολογική αλλά και σωματική είναι αυτή τη στιγμή το παλικάρι. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Τώρα, ναι, τελείωσε. Τι λες, μωρέ. Τι λέμε.
τελείωσε τον Μπελόν. Λέει τέλος ο Μπελόν, γιατί είχε αρχείο Μπελόν εδώ, πότε ήταν. Τελείωσε. Και τι έγινε. Πού τον είχαμε. Έπαιξε λοιπόν κάτι παιχνιδάκια στην αρχή, πήραν τα μυαλά του αέρα. Αυτό είναι ρε. Όταν λοιπόν παίρνουν τα μυαλά, αυτά είναι παιδιά όπως τα λέμε. Όπως τα λέμε, είναι παιδιά. Ηλικία, άντε τώρα μέχρι 30, τι μυαλό να έχει τώρα λοιπόν, τι πήξη να έχει το μυαλό του 20 με 30, τι πήξη να έχει. Τι να. Και ειδικά όταν είναι και ελεύθερα, δεν έχουν οικογένεια, τι πήξη να έχει. Ελεύθερα. Ήρθε εδώ ο Μπελόν, έκανε κάτι ωραία παιχνιδάκια στην αρχή, είπαμε, αυτό και τα λοιπά. Τελικά πήρε τα μυαλά του αέρα, άρχισε κάτι κουρέματα, άρχισε κάτι σκυλάκια, άρχισε κάτι μπερεδάκια, άρχισε κάτι αυτά και να μην τα τελείωσε. Συγχωρημένη μάνα μου έλεγε το μυρμήγκι που βγάζει στερά, λέει γρήγορα χάνεται μου, λέει γιώκα μου. Αυτά λοιπόν. Τώρα τον Όφη σας είπα ότι σήμερα ήταν στο πρωτοδικείο παιδιά. Ο Όφη λοιπόν πάει για το πρωτοδικείο, ξέρετε έτσι, βάζει μια διοίκηση προσωρινή μέχρι να δει τι θα κάνουν, αν θα πάει λοιπόν, αν θα πουληθούν οι μετοχές, αν θα πάει σε πτώχευση και τα λοιπά. Σήμερα λοιπόν ο Όφη, δεν ξέρω μέχρι αυτή τη στιγμή, έτσι δεν ξέρουμε, ο Όφη είναι λοιπόν στο πρωτοδικείο. Τι απόφαση θα πάρθει δεν ξέρουμε. Το μόνο που ξέρουμε ότι μέσα στην κατάσταση των παραγόντων τον οποίο έχει ο πρωτοδίκης, πρώτο όνομα είναι ο Μαχλάς. Για να τον βάλει βέβαια στην Προεδρία. Και ξέρετε ότι όταν βάλει διοίκηση το πρωτοδικείο, παραδείγματος χάρη το Μαχλά, δεν έχει δικαίωμα ο Μαχλάς, δηλαδή δεν του δίνει το δικαίωμα να πληρώνει. Απλά να συντηρεί την ομάδα. Τώρα από εκεί και πέρα τι θα γίνει, παιδιά, δεν το ξέρω. Και μια και ανέφερα, παιδιά, το ακούστε πώς είναι τα πράγματα. Ανέφερα λοιπόν σήμερα τον Όφη, να μην ξεχνάμε και τα δικά μας έτσι. Γιατί ακριβώς πριν 10 χρόνια. Τετάρτη 26 Ιανουαρίου του 2005 ήταν και ο Πανατολικός παιδιά στα ίδια χνάρια. Ακριβώς ήμασταν υπό διάλυση. Ακριβώς ήμασταν υπό διάλυση. Ήμασταν ένα βήμα πριν τη διάλυση λέει. Όπου εκείνη την εποχή ο Δήμαρχος, ο Θήμιος ο Σόκος πήρε λοιπόν απάνω του την ευθύνη να βρει ορισμένους παράγοντες, για να λειτουργήσουν την ομάδα να μην πάει στο πρωτοδικείο. Ακριβώς, παιδιά, ακριβώς πριν 10 χρόνια. Αν θυμάστε, όποιος θυμάται λοιπόν. Αυτό έγινε ενώ οι παίχτες του Πανατολικού όταν ήταν ανάστατοι ήθελαν να κάνουν προσφυγές, άλλοι χαρίζανε λεφτά τύπου Βασιλείου κτλ. Ήταν ακριβώς μια διάλυση του Πανατολικού πριν πάμε στο πρωτοδικείο. Και βρέθηκε λοιπόν τότε ο Δήμαρχος, βρήκε κάποιους παράγοντες εκεί και λειτουργήσε κάπως να προχωράει η ομάδα. Γι' αυτό λοιπόν. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και εδώ είμαστε και πάλι. Και μιας και αναφέραμε λοιπόν πριν 10 χρόνια τι έγινε στην ομάδα του Πανατολικού, έτσι, εκείνα τα περιβόητα χρόνια, έτσι, τα περιβόητα χρόνια που ψαχνόμασταν. Ψαχνόμασταν όλοι παιδιά, ειδικά για την ομάδα, ψαχνόμασταν. Και είπαμε ότι ακριβώς σαν σήμερα ήμασταν υπό διάλυση, λίγο στο παραένα να μην υπάρχουμε σαν ομάδα. Λίγο. Και είπαμε τότε, βρέθηκε λοιπόν μια πρωτοβουλία του Δήμαρχου τότε και βέβαια έβαλε το νερό στα βλάκι. Αλλά πριν 20 χρόνια, αυτά έγιναν πριν 10 χρόνια. Πριν 20 χρόνια, και μιας και προχθές λοιπόν στην εκπομπή της Δευτέρας είχαμε μαζί μας τον Γιάννη του Χαρδαλιά, έτσι. Το Γιάννη του Χαρδαλιά, ο οποίος μας είπε ορισμένα πράγματα, το τι έγινε τότε στο Άργος, όσοι βέβαια το ακούσα τη συνέντευξή του, ότι βάλονταν από παντού, Κώστα, βάλονταν ο ένας λέει από εδώ, ο άλλος από εκεί, αλλά το κυριότερο είπε ότι έπρεπε να ήμασταν τότε, στα τελευταία παιχνίδια, ξέρετε, θα τα ακούσετε και θα το... Λοιπόν, πιο σφιχτή στους ποδοσφαιριστάς, εννοεί πολλά πράγματα. Έπρεπε να ήμασταν πιο σφιχτοί στους ποδοσφαιριστάς. Όσο λέει για τον Πανατολικό, δεν τον ήθελε η μπαράγκα τότε του περιβόητου, έτσι, του περιβόητου τότε. Αρχιμάστορα, δεν τον ήθελε με τίποτα τον Πανατολικό και μας βάζανε από παντού. Βέβαια, τι να πει. Λοιπόν, αντίθετα όμως, και το λέμε αυτό γιατί πριν 20 χρόνια, Τετάρτη 27 Ιανουαρίου του 1995, λοιπόν, είχαμε την μεταβίβαση του 51% των μετοχών στο Γιάννη Χαρδαλιά. Στο Γιάννη Χαρδαλιά. Με συμβούλους τότε, Γιάννης Χαρδαλιάς,
Σόχος Ευθύμιος, αυτό που είπαμε τώρα, Μπάκας Γεώργιος, Μπουρνάζος Χρήστος, Σταρακάς Λεωνίδας, Πρέζας Θωμάς, Ζαραϊδόνης Απόστολος, Αντωνόπουλος Βασίλης, Παπαποστόλου Δημήτριος και Μέντας Αθανάσιος. Αυτή τότε ήταν η διοίκηση η οποία ανέλαβε τον Πανατολικό 20 χρόνια πριν, παιδιά. 20 χρόνια πριν, Τετάρτη 27 Ιανουαρίου, και το πλειοψηφικό πακέτο βέβαια ήρθε στα χέρια του Γιάννη Χαρδαλιά. Έκατσε 2 χρόνια, δεν μπόρεσε να βγάλει την ομάδα στην Α κατηγορία. Πήγαμε τότε καραβάνια στο Άργος, καραβάνια στο Άργος, και όπως λέει και ο Γιάννης Χαρδαλιά, τζάμπα πήγαμε, τζάμπα γυρίσαμε, γιατί δεν μας γουστάρανε, λέει, στην Α-εθνική κατηγορία. Δεν μας γούσταρε τότε η μπαράγκα. Τέλος πάντων. Αυτά τώρα εσείς βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα, έτσι. Πού πήγε ο Δάρλας? Ο Δάρλας, λέει, Κησιμιακό. Τι, πού είναι αυτός? Πού είναι αυτός ο Κησιμιακός? Τι είναι αυτό? Καστέλι. Πού είναι αυτό το Καστέλι, ρε παιδί? Ρε Δάρλα, τώρα έφυγε από τον Άρη. Πού κατέβηκες λοιπόν, που πήγες? Τέλος πάντων, γάμα εθνική είναι. Γάμα εθνική. Καλά να πάει το παλικάρι και ό,τι καλύτερο λοιπόν για τον αγρινιώτη ποδοσφαιριστή. Τώρα να σας πω. Έχουμε ένα θέμα, το οποίο βέβαια η ΠΑΕ Πανατολικός το έχει αναγάγει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι το θέμα του Γοδόη. Λοιπόν, η ΠΑΕ Πανατολικός είχε την καλή γνώμη να πει λοιπόν στον ποδοσφαιριστή, ρε παιδί μου, έλα εδώ, ψάρεσαι ο Πανατολικός, έλα εδώ, κάτσε κάτω, να τα βρούμε, να ανανεώσουμε από τώρα λοιπόν το συμβόλαιό σου κτλ. Ο Γοδόη όμως τίποτα. Θέλει λοιπόν να εξαντλήσει, γιατί ξέρετε λίγο πολύ, μένει ελεύθερος το καλοκαίρι. Τελειώνει το συμβολαιό του. Θέλει λοιπόν να εξαντλήσει ή δεν τον αφήνει ο μάνατζερ. Γιατί υπάρχει και αυτό το ζητούμενο. Να μην τον αφήνει ο μάνατζερ, τι να κάνουμε τώρα. Οι μάνατζερ είναι σκληροί, θέλουν χρήμα, θέλουν λάδωμα. Πώς το πούμε. Να μην τον αφήνει ο μάνατζερ. Θέλει όμως να εξαντλήσει όλο το περιθώριο στον Πανατολικό μέχρι το συμβολαιό του. Βέβαια ο Πανατολικός έχει φροντίσει να βρει αντικαταστάτη, αλλά το ζητούμενο είναι όμως. Έτσι λοιπόν ήρθες εδώ, λίγδωσε το αντιράκι σου, με τον Πανατολικό λοιπόν έφκεσες το ονοματάκι σου, λοιπόν, και τώρα περιμένεις αν θα σου δώσει κάποια ομάδα 5.000 παραπάνω, 10.000 παραπάνω, όπως έγινε παραδείγματος χάρη με τον Καμαρά, όπως έγινε με τον Τζεκουέλ, ο οποίος έφυγε, ξαναγύρισε, ήθελε να έρθει στην Ελλάδα. Πού να πάει? Αφού βλέπεις λίγο πολύ, όλοι ξαναγυρίζουν εδώ. Τους αρέσει εδώ. Εσύ τι θα κάνεις τώρα? Μήπως δεν αρέσει το σκυλάκι σου τίποτα το αγρίνιο? Αν του βρούμε μια σκυλίτσα λοιπόν, να του βρούμε μια ωραία σκυλίτσα, να ζευγαρώσει και τα λοιπά, να έχουμε γεννητούρια. Τι δεν σου αρέσει λοιπόν? Και περιμένεις. Τι καλύτερο μπορεί να βρεις? Πες μου τι καλύτερο μπορεί να βρεις από αυτή την διοίκηση εδώ. Τι σου λείπει? Σου λείπει η κάρτα που πας λοιπόν και βάνεις το αυτό και παίρνεις τα λεφτά σου? Που είναι το πρώτο σωματείο που κατήργησε τον ταμεία στην ομάδα. Πας με την κάρτα σου λοιπόν και παίρνεις τα χρηματάκια σου, Τράπεζα Πειραιώς. Τι σου λείπει? Που έπρεπε αμέσως, αφού είδες σχεδόν. Και δεν είσαι ο πρώτος. Ο Γκάλου τα ίδια δεν κάνει. Θέλει να ξαναγυρίσει πίσω. Το ίδιο, ναι. Με τον Άνεν, το ίδιο δεν έγινε. Θέλουν να ξαναγυρίσουν πίσω. Βλέπουν λοιπόν, πάνε προς τα έξω, εντάξει, μπορεί να είναι Ευρωπαίοι, πιο μεγάλοι Ευρωπαίοι από εμάς αυτοί, πιο μεγάλοι Ευρωπαίοι, ναι, είναι πιο μεγάλοι. Εντάξει λοιπόν, και μετά όμως ξαναγυρίζουν, θέλουν να ξαναγυρίσουν. Τι άλλο σου λείπει? Δεν περάσει καλά, εδώ έχει κάνει μια οικογένεια, όλοι λοιπόν πραγματικά όπου και να σε βρουν με ανοιχτή καρδιά, όλοι οι φίλαθλοι, σε πάνε, τέλος πάντων. Αυτό είναι θέμα δικό σου. Απλά λέμε ότι στο τέλος θα τα πάρει το Προεδρείο ανάποδες στροφές, θα σου πει άσε τα άλλο παιδάκι μου εδώ. Έτσι, όπως γίνονται πολλές φορές. Τι να πούμε. Τώρα, αυτά και πάλι, εσείς βέβαια βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα, απλά εγώ σας τα λέω από εκεί και πέρα. Τώρα, είπαμε ο Εργοτέλης, παιδιά, πάει να γίνει πρωταθλητής. Πρωταθλητής βέβαια, όχι στο... Λοιπόν, πρωταθλητής στις μεταγραφές. 7 μεταγραφές. 7 μεταγραφές. 5 έχει κάνει ο Πανθρακικός. Συγγνώμη, 6 ο Πανθρακικός με τη σημερινή. Η Βέρεια 5 μεταγραφές. 4 μεταγραφές έχει κάνει η Κέρκυρα και ο Πανιόνιος. 3 μεταγραφές έκανε η Τρίπολη, ο Πανατολικός, ο Ατρόμητος, η Ξάνθη. Ενώ 2 μεταγραφές μόνο έκανε ο Παναθηναϊκός, η Καλονή, η Λιβαδιά και ο ΠΑΟ.
Μία μεταγραφή έκανε ο Ολυμπιακός και δεν ξέρουμε αν θα κάνει και τη δεύτερη αυτή που λέει τώρα. Θα πάρει, λέει, ένα ποδοσφαιριστή. Μας είχε σκοτήσει τον έρωτα. Το καλοκαίρι γράφανε λοιπόν Πουλίδου, έρχεται, ποιο είναι αυτό, ο Πουλίδου, ο Πλακίδας, πώς το να το πούμε. Έρχεται, οι εφημερίδες, να γράμματα τέτοια μεγάλα, έρχεται. Τελικά δεν ήρθε. Τώρα λέει θα τον ξαναπάρει, λέει, ακούστε τώρα, θα τον πάρει, λέει, τώρα, ακούστε, και θα τον δώσει, λέει, στη Λιβαδιά μέχρι το καλοκαίρι. Δηλαδή τόσο καλός παίχτης είναι αυτός, δηλαδή, έτσι, τόσο το εκτιμήσανε, ότι δεν έχει χώρο στον Ολυμπιακό, θα τον δώσουν στη Λιβαδιά. Και τι είναι η Λιβαδιά, ρε, τι κάνετε, ρε. Τι κάνετε μεταξύ σας, ρε. Τι κάνετε. Τι κάνετε μεταξύ σας. Παίρνει ο ένας, δίνει στον άλλο, τι. Και εμείς είμαστε απ' έξω. Και περιμένουμε εμείς, εάν δεν είναι καλά τα δυναμάρια μας, να έχουμε λοιπόν καλή προκοπή σε αυτήν την κατηγορία. Ευτυχώς που είναι αυτοί οι άνθρωποι εκεί απάνω και βάζουν το χέρι στην τσέπη και λειτουργούν το σύλλογο, αλλιώς θα μας είχαν πάρει, αλλά τέσσερις παπάδες θα μας είχαν πάρει μαζί. Και οι μόνες ομάδες οι οποίες δεν έχουν κάνει μεταγραφές, παιδιά, είναι ο Όφη, ο Πας Γιάννηνα και ο Πλατανιάς. Α, θα πάρει έναν Μπανανάλι. Τι είναι αυτό, Μπανανά θα πάρει ο... θα πάρει... Σπουλάκι Μπανάνα. Μπανανά, ακούστε λοιπόν. Τι καραβιές είναι αυτές, ρε παιδιά. Τι καραβιές είναι αυτές που θα πάρει έναν Μπανανά. Έτσι λέγεται, έτσι το παλικάρι, έτσι. Μπανανάς, λοιπόν. Πλάι Μπανάνες πλήγει ο Κώστα. Λοιπόν, αυτές, παιδιά, οι μεταγραφές είπαμε λήγουν στις 2 Φεβρουαρίου. Τώρα, ό,τι και να πούμε εμείς, τα δικά μας, έτσι. Τώρα, τι μπορείτε να μας πείτε. Τι μπορείτε να μας πείτε εσείς με τις μεγάλες εφημερίδες, εσείς με τα μεγάλα κανάλια, εσείς που κάνετε βέβαια τους πολύξερους ποδοσφαιρικά ανθρώπους του ποδοσφαίρου εκεί ψηλά. Έχετε δει λοιπόν τα παιχνίδια τα οποία παίζουμε αναλογικώς. Έχετε δει. Τα έχετε βάλει λοιπόν σε monitor να δείτε και τα υπόλοιπα παιχνίδια, να δείτε ότι η ομάδα του Παναθηναϊκού παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή. Όχι μόνο σε χαλιά, όχι σε χαλιά γήπεδα κτλ. Το είδατε προχθές. Το είδατε προχθές. Σε νεροτσουλήθρες. Σε γήπεδα νεροτσουλήθρες. Τι, το είδατε αυτό. Το έχετε δει. Λοιπόν, πώς μπορείτε αυτή την ομάδα τώρα να πείτε ότι ξέρετε. Έλα μωρέ, οι κολόμπλεχοι τώρα θέλουν να πάνε και αυτοί. Πού να πάτε Ευρώπη, ρε. Πού να πάτε οι κολόμπλεχοι Ευρώπη. Αλλά λένε αυτοί τώρα, ξέρετε, οι μεγάλοι τώρα πάνω. Οι μεγάλες καρέκλες. Πού να πάνε. Παίζει ρε ποδόσφαιρο. Παίζει ποδόσφαιρο. Τι άλλο θέλετε δηλαδή. Να μην παίζει. Τι να παίζει. Λέγκα. Ποδόσφαιρο παίζει η ομάδα. Το βλέπεις και χορταίνεις, βλέπεις μια φάση και τελείως, είσαι γεμισμένος, φεύγεις. Τι άλλο να δεις. Έχει να παίξει ο Πανατολικός ποδόσφαιρο τέτοιο, παιδιά, ακριβώς το ίδιο πράγμα από την εποχή του Μίχου. Την πρώτη χρονιά που ήρθε στον Πανατολικό, θα προπονήσει ο Μίχος. Στρωτό ποδόσφαιρο, γρήγορο και με γκολ. Επιθετικά, θυμάστε και τότε. Και οι αμυντικοί κατέβαινε και έβαζαν γκολ. Ακριβώς η πρώτη χρονιά του Μίχου. Όσοι παρακολουθούσαν τον Πανατολικό όλες αυτές τις εποχές, γιατί είναι και άλλοι που γίνανε Πανατολικάρες τώρα, έτσι. Εντάξει, τώρα δεν πειράζει. Όλοι Πανατολικάρες είμαστε. Λοιπόν, όσοι παρακολουθούσαν τον Πανατολικό και έβλεπαν την πρώτη χρονιά του Μίχου, του Πέτρου Μίχου στον Πανατολικό, έλεγαν τι είναι αυτό, ρε παιδιά. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά. Τεσσάρες, πεντάρες, εξάρες, σε γκολ και τα λοιπά, στρωτό ποδόσφαιρο. Ακριβώς το ίδιο πράγμα παίζει και τώρα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και μπορείτε εσείς τώρα να λέτε τράβα δασκαλόπουλο και άλλαξε τα φώτα. Ιστορία άλλο από εκεί. Ο κάθε δασκαλόπουλος, όποιος και αν είναι αυτός. Και ειδικά μες στο σπίτι μας. Μήπως τυχόν μπερδευτήκαμε στα πόδια σας κατά λάθος. Μήπως δεν περιμένατε. Μήπως σας σκαλάμε τη σούπα. Για το ευρωπαϊκό μέρισμα. Έτσι το θα μοιράσει. Γιατί ξέρετε εσείς, λίγο πολύ κανονίζετε. Λέτε λοιπόν από την αρχή του πρωταθλήματος, εγώ Ατρόμητος, εγώ θα βγω Ευρώπη. Θα πάρω 4-5 εκατομμύρια από την Ευρώπη. Έτσι. Και κανονίζετε. Αλλά βλέπετε όμως ότι κάποια ομάδα, έτσι, επαρχιακά σας χαλάει τη σούπα. Και προσπαθείτε τώρα, όταν είχε και με εδώ, να την πετάξετε. Μα την πετάξετε, να ξεαρώσετε. Τη βέβαια την πετάτε. Έχετε λοιπόν. Απλώνετε μέχρι εκεί. Την Ξάνθη την απλώνεται. Τώρα πήγε ο Πανατολικός, ποιος είναι αυτός, όπως λέει ο Θεοδωρίδης. Έλα μωρέ, ποιος είναι ο Πανατολικός εδώ, ο Θεοδωρίδης τότε, θυμάστε. Μάλλον τους χαλάμε τη σούπα, παιδιά. Τους χαλάσαμε τη σούπα, δεν περιμένανε.
και κάνουν το παν τώρα να μας πετάξουν εκτός. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Τώρα, θα πούμε και... Πάμε να δούμε ένα βιντεάκι πρώτο. Έχουμε. Ιστορία του Πανετολικού, λίγο έτσι. Πάμε να ξεπεράσουμε λίγο, έτσι, τον μπλα μπλα, λίγο, να δείτε λοιπόν κάτι. Παλιό, παλιές εφημερίδες είναι. Παλιά, ναι. Παλιά, για να δείτε λοιπόν κάτι έτσι που... Future Eye είναι ένα κατάστημα τεχνολογίας που δεν μοιάζει με τα άλλα. Εδώ θα βρείτε προϊοντικές λύσεις υψηλής τεχνολογίας και αισθητικής που θα καλύψουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς λάτρεις των ψηφιακών συσκευών. Επίσημος αντιπρόσωπος ΣΥΤΑ. Future Eye. Αφών Τιμολέων Καπλάνη. Πλατεία Δημοκρατίας. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-23203 και στο www.futurepavlai.gr. Πρότυπο κέντρο εφαρμογής ακουστικών βαρικοΐας Ηλίας Φελώνης. Επικοινωνήστε με ευχέρεια. Ακούστε τα πάντα με άνεση. Λύστε το πρόβλημα της βαρικοΐας μια για πάντα.
Πρότυπο κέντρο εφαρμογής ακουστικών βαρικοΐας Ηλίας Φελώνης. Σε ένα άνετο περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών δίνουμε υπεύθυνες και εγγυημένες λύσεις σε κάθε μορφή βαρικοΐας. Επισκεφτείτε μας ή καλέστε μας για μια δωρεάν επίσκεψη στο σπίτι στο 26410-57539 Σκαλτσοδήμου 2, δεύτερος όροφος, στην πλατεία Ειρήνης Αγρινίου. Πρότυπο κέντρο εφαρμογής ακουστικών βαρικοΐας Ηλίας Φελώνης. Η αξιόπιστη λύση στη βαρικοΐα. Λοιπόν, είδατε και λοιπόν το ιστορία του Παναλληλικού, τι να πούμε τώρα, λίγο πολύ και χρόνια γεμάτες εξέδρες και τα λοιπά. Δεν πειράζει. Λοιπόν, δεν μου λες Κώστα να σου πω κάτι, πού ήθελε να πάνε τα Γιάννηνα? Ήθελα να πάνε στο τελικό κυπέλλο. Μήπως σε τελικό, τελικό λέγανε ή τελικό? Τελικό. Α, όχι, όχι τελικό, γιατί μάλλον στο τελικό θα πάνε τώρα. Παιδιά, έλεγαν προχθές. Ναι, θα πάρει. Πάνε τελικό, ναι, κυπέλλο. Ήθελα να πάρει στο τελικό κυπέλλο. Ο Πάνη Γιάννα ήθελε να πάρει στο τελικό. Εγώ γι' αυτό λέω. Μήπως τυχόν και κάνα λάθος εκεί τα υπηρώτικα κανάλια και λέγανε να πάνε στο ιτολικό, όχι στο τελικό. Μπορεί, ναι, μπορεί. Μπορεί, γιατί σήμερα στο ιτολικό πήγανε. Αυτή η υπερομάδα που βγαίνουν αυτοί απάνω και λένε λοιπόν και τα λοιπά, σήμερα πήγανε στο ιτολικό. Χάσανε, παιδιά. Χάσανε στο κανονικό παιχνίδι, έγινε 2-1. Μέσα στα Γιάννα από τα Χανιά. 1-2 στα Γιάννα. Ναι, ναι. Ισοβαθμίσανε με το πρώτο αποτέλεσμα που ήταν 2-1 λοιπόν στα Χανιά κάτω. Και τα Χανιά πήγαν μέσα στα Γιάννα και έκαναν 2-1. Πήγανε στα Μπέναλτ, παίξανε παράταση στα Γιάννα. Και χάσανε 5-3 στα Μπέναλτ. Άρα στο ετολικό θέλανε να πάνε. Γι' αυτό σας είπα εγώ. Λοιπόν, μην κάνω εγώ παιδιά τίποτα. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι ομάδες, ακόμα και ομάδες της Β' Εθνικής Κατηγορίας είναι εισάξιες σε μερικές της Α. Εισάξιες. Σε ομάδες της Α. Ποιος τώρα, ποιος υπολόγιζε, όπως και χθες βέβαια, υπολογίζει να κάποιος να πάει ο Ηρακλής να κερδίσει μέσα στην Τρίπολη, να πάει λοιπόν ο Απόλλωνας μέσα στη Λιβαδιά να κερδίσει. Να λοιπόν και άλλη έκπληξη σήμερα. Τα Χανιά κατορθώσανε και περάσανε μέσα από τα Γιάννηνα. Καλή ομάδα τα Χανιά. Το πήγανε και έχει και καινούριο προπονητή σήμερα. Ο Σούλης. Ο Σούλης, δεν ξέρω αν έκατσε στον πάγκο, αν πρόλαβε. Ο Σούλης Παπαδόπουλος λοιπόν είναι ο νέος τεχνικός σήμερα στην ομάδα των Χανίων και με παίχτης και τα λοιπά. Λοιπόν, την πατήσατε για νιώτης μου. Τουλάχιστον εμείς έδειξαμε, δεν ήθελαμε, δεν θέλαμε, δεν γουστάρουμε να προχωρήσουμε. Δεν μας κάει ρε αδερφέ να προχωρήσουμε. Εσείς όμως θέλετε να πάτε τελικό, τραβάτε τώρα κάτω, να φάτε κανένα χέλι, χάσε το ιτολικό. Λοιπόν, σήμερα παιδιά συζητήθηκε και η αίτηση, να δούμε, μία εκεί είμαστε Γιάννηνα δηλαδή. Κατόρθωσε όμως ο Πας Γιάννηνα και έβαλε την εταιρεία και απέστερε λοιπόν. Είχαμε κατάπτωση λοιπόν της εγκυντικής επιστολής σήμερα. Συζητήθηκε για τον Μπας Γιάννηνα. Αλλά είπαμε, έβαλε την εταιρεία και πήρε πίσω λοιπόν την αίτηση και τη γλίτωσε. Τελείωσε κάπου εδώ. Αλλά βέβαια έχουμε και άλλη μια ομάδα, η οποία βέβαια ιστορική και τα λοιπά, ο Πύργος, ο οποίος παραπέει παιδιά και μάλλον βγαίνει εκτός πρωταθλήματος Β' Εθνικής Κατηγορίας σήμερα. Έχασε και την εγκυντική του επιστολή και γενικά λοιπόν ακολουθεί τα χνάρια της νίκης Βόλου. Η απόφαση ήταν ότι χάνει την εγκυρική επιστολή. Καταλαβαίνετε λίγο πολύ, δεν μπορεί να ξαναπάρει. Διαλύεται αυτή η ομάδα. Τώρα, ο Αβραάμ ο Παδόπουλος πάει στην Κίνα, παιδιά. Από την Τουρκία, λοιπόν, πάει στην Κίνα. Τι είναι, μια τσιγάρα δρόμος. Τι είναι τώρα. Πάει κοπά από εκεί απάνω, λοιπόν, από τα αυτά. Πάει λοιπόν και φτάνει, μπαίνει μέσα από εκείνο αμέσως. Στην Κίνα, λοιπόν. Ό,τι μαζέψουμε, Αβραάμ, τελευταία, μάστε για ό,τι πάρουμε. Τελευταία ένσημα είναι αυτά. Λοιπόν, μάσε ό,τι μπορείς. Να έχεις για τα γεράματά σου, πολύ και ο δέσποτας. Μάσε, να έχεις τουλάχιστον. Τώρα, έχουμε. Να δείτε τώρα τι ωραίοι που είμαστε. Ο πρόεδρος που ψηφίσανε προχθές στα σωματεία, εδώ η έψη του Λοκαρνανίας, εδώ και τα λοιπά, ο Γκριτζίκης, ο λεγόμενος, ήρθε δεύτερο βούλευμα, παιδιά. Δεύτερο βούλευμα. Ακούστε τώρα. Για απιστία αυτή τη φορά. Κακούργημα, η κατηγορία για κακούργημα. Δεύτερο αυτό. Άλλο εκείνο εκεί για τις κάρτες υγείας. Τώρα έρχεται άλλο. Ότι ο Γκριτζίκης λέει φρόντισε ότι κάποια εταιρεία να πάρει κάτι, τώρα να πάρει κάτι και να κερδίσει από αυτό, από την ΕΠΟ 4 εκατομμύρια. Φρόντισε ο Γκριτζίκης. Και έρχεται τώρα κατηγορία. Και εμείς παιδιά βάζουμε το λύκο. Βάζουμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα.
Βάζουμε το λύκο, ψηφίσατε. Πώς ψηφίσατε, ρε, προκαρνανιές και τα λοιπά. Πώς τον ψηφίσατε αυτόν? Πού τον είδατε αυτόν? Δούλευε στα κάτεργα, πού? Στις σύριγγες εκεί, στα θρακοχεία, πού τον είδατε εσείς? Πόσα ένσημα έχει κολλημένα αυτός ο Γκυρτζίκης? Για πέστε μου, τέβε, ΙΚΑ, τι έχει αυτός? Να, τι, δεν κατάλαβα. Πώς τον είδατε δουλευταρά και τον ψηφίσατε όλοι? 51 πήγατε και τον ψηφίσατε. Δεύτερο λοιπόν κακούργημα. Δεύτερο κακούργημα. Και εμείς το βάζουμε, εμείς ψηφίζουμε, πρόεδρο. Πα, ό,τι να είναι, ρε πούστη μου. Πα, ψηφίζουμε ό,τι μας πει ο καθένας. Λοιπόν, αρκεί να μας το πει ο θείος, αν μας το πει ο θείος, εμείς το ψηφίζουμε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τώρα, βέβαια, αυτά ανήκουν, βέβαια, τι να πούμε τώρα. Είχαμε και ένα παιχνιδάκι σήμερα για τη Ζάκυνθο. Εξαναβολήσει αυτό το παιχνίδι, θυμάστε τότε με τα μποφόρια που δεν μπόρεσε η Λάρισα να πάει λοιπόν στη Ζάκυνθο. Η Ζάκυνθο, η οποία πραγματικά δεν τα παρατάει, παιδιά. Έφτιαξε ωραία ομαδίτσα, δεν τα παρατάει. Προσπαθεί και βέβαια σήμερα κέρδισε τη Λάρισα. Λάρισα που κάνει μεταγραφές, λέει και θα καλύψει το χαμένο έδαφο. Ποιο χαμένο έδαφο? Πα στη Ζάκυνθο και χάνει. 2-1 έχασε λοιπόν. Και να σα πω ότι έπαιξε και ο Μελισσάς και ο Μπόμπιβιτ σήμερα. Έπαιξε και οι δύο, αλλά εντάξει. Αυτά τώρα. Έχασε λοιπόν με. Έχουμε τον Ρικάρντο Κώστα. Έχουμε τον Ρικάρντο, ναι, πήρε ο ΠΑΟΚ τελικά, τον πήρε ο ΠΑΟΚ, παιδιά, αλλά λόγω που θα περάσει αύριο από ιατρικά, δεν θα είναι την Κυριακή τώρα με τον Μανατολικό, θα προλάβει την άλλο αγώνα. Ναι, λες και αν έπαιζε, θα σήκωνε το αυγό με τον κόλλο. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Αυτά τώρα να σας πω και τις μεταγραφές οι οποίες, τις ημέρες μεταγραφές. Ο Μπακασέτας λοιπόν είναι πλέον παίχτης του Πανιωνίου, ενώ η Βέρεια λοιπόν έχει πάρει μαζί της και τον Μαραγκό και τον Νέτο, ενώ ψάχνεται να πάρει βέβαια και τον Σπυρόπουλο από την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο Παθρακικός πήρε τον Σέτη, λοιπόν, και να πούμε ότι στη Λαμία τελικά, αφού ο Τενές δεν μπόρεσε να καταφέρει, να κρατήσει λοιπόν και να βγάλει την ομάδα της Λαμίας στην Α1 κατηγορία, γιατί εκεί έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά ο πρόεδρος. Έχει πάρει λοιπόν την αφρόκρημα, μπορούμε να πούμε, των ποδοσφαιριστών για να μπορέσει τη Λαμία να την βγάλει στην Α1 κατηγορία. Ο Τενέση δεν τα κατάφερε. Τον έδιωξε και τελικά σήμερα στη θέση του πήρε τον Δερμιτζάκη. Ο Δερμιτζάκης λοιπόν από σήμερα είναι νέος τεχνικός της ομάδας της Λαμίας. Και όπως είπαμε, και νέος τεχνικός στα Χανιά είναι ο Σούλης Παπαδόπουλος από σήμερα τώρα. Και βέβαια εδώ θα σας πω ότι τη Δευτέρα δεν λήγουν μόνο οι μεταγραφές των μεγάλων ομάδων, λήγουν και οι μεταγραφές του αριστεχνικού εδώ του δικού μας, έτσι. Τελειώνουν. Δευτέρα λοιπόν, παιδιά, θα το κλείσει το μαγαζί. Στις 12 το μεσημέρι κλείνει. Κατεβάζουμε ρολά, όποιος πήρε, πήρε. Α, οι άλλοι δεν προλάβατε το καλοκαίρι τώρα. Όποιος πήρε, πήρε. Και έχουμε και δύο αλλαγές σε δύο παιχνιδάκια. ΑΕΜ Δόξα λοιπόν θα γίνει στο Νησιακό το Σάββατο 31 του μηνός ώρα 3 και Κυριακή στο Εμιλέν Φλόγα Ευηνοχώρη. Τι να πούμε τώρα εμείς με αυτά και με αυτά. Να πω κάτι πράγματα, γιατί είδαμε λοιπόν ένα πρώην πολιτικό δικό μας να είναι λοιπόν στα Υπουργεία και πρόκειται βέβαια για τον Κουρουμπλή. Ας ελπίσουμε να έχει γνώση το τι γίνεται στο νοσοκομείο Αγρινίου, αλλά και του Μισολογγίου. Ας ελπίσουμε, τίποτα άλλο δεν λέμε. Να έχει γνώση το τι γίνεται στο νοσοκομείο Αγρινίου και Μισολογγίου. Επιτέλους, έχουμε αδέρφια, έχουμε μάνες, έχουμε πατεράδες, έχουμε λοιπόν, τι να πω. Και δεν ενδιαφέρεται κανένας για αυτό το νοσοκομείο. Πάχει, λέει, από καρδιολόγο, θα χάθει και η πόλη για βελόνι, να βάλουν καρδιολόγο. Και αν πάθει κανείς τίποτα, τον πάνε με ασθενοφόρο, Γιάννενα λοιπόν, και μπορεί να πάει λοιπόν στον άλλο κόσμο, στη διαδρομή. Αυτή είναι η πόλη αυτή. Αυτή είναι η πόλη αυτή. Κανείς δεν ενδιαφέρεται. Εμπορικός σύλλογος, είδατε πουθενά τίποτα? Κανένας. Είδατε λοιπόν άλλους συλλόγους να ενδιαφέρονται. Τοπικούς συλλόγους να ενδιαφέρονται για αυτή την πόλη. Καλά, θέλω να μάθω όλοι. Εγώ το εύχομαι να είμαστε όλοι υγιείς. Να μην χρειαζόμαστε, ρε παιδί μου, νοσοκομείο. Να μην το χρειαζόμαστε. Αλλά άνθρωποι είμαστε. Η πόρτα αυτή πρέπει να είναι ανοιχτή ανά πάση στιγμή. Έχουμε γερόντια, έχουμε μανάδες, πατεράδες, έχουμε λοιπόν ξαδέρφια, αδέρφια, εμείς ακόμα. Και καθόμαστε εδώ, αρμενίζουν, σαν τους μαύρους, καπνίσιο λοιπόν, καπνίζουν, καργελέ, κάθονται εδώ είμαστε εμείς.
παρακολουθούμε μαραχά τα γεγονότα. Ας ελπίσουμε, γι' αυτό το λέω και γι' αυτό το έφερα. Τουλάχιστον μήπως τυχόν και ο Κουρουμπλής έχει στο μυαλό του κάτι και κάνει τίποτα για το νοσοκομείο. Να έχουμε λοιπόν, να ξέρουμε ότι ανά πάση στιγμή, ό,τι και να συμβεί, έχουμε μια πόρτα, ρε γάμο. Δεν είμαστε όλοι λεφτάδες να τρέχουμε με ελικόπτερα λοιπόν στα μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία. Εδώ θα καταλήξω. Και το λέω και πάλι, δεν έχετε τίποτα. Δεν χρειαστήκατε ποτέ τίποτα. Εγώ προχθές είδα, κάτι μου είπε μια κυρία. Ότι αναγκάστηκε, λέει, με ασθενοφόρο να πάει τον άντρα του στα Γιάννηνα. Γιατί δεν έχει καρδιολόγο εδώ. Και λέω, τι κάνετε εσείς δηλαδή σε αυτή την περίπτωση. Τι να κάνουμε. Τον πήρε λοιπόν, τον πήγε στα Γιάννη. Λοιπόν, εντάξει, αυτό είναι θέμα το οποίο, παιδιά, χωράει μεγάλη συζήτηση. Ειδικά για αυτή την πόλη. Χωράει μεγάλη συζήτηση. Για να μην πάμε στο πάρκο μετά. Το εγκαταλείψανε. Λες και είχαμε λοιπόν εμείς τα πολλά πάρκα εδώ, λες και είμαστε Παρίσι. Εδώ, λες και είμαστε λοιπόν στο Παρίσι. Έχουμε πάρκα εδώ, έχουμε άλσους εδώ, άλσους εκεί. Λοιπόν, παιδικές χαρές, τίποτα. Ένα είχαμε. Και εκείνο ρημάζει και πάνω. Ρημάζει. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Έχουμε. Από το 1978 δίνουμε γαμπρούς που ξεχωρίζουν με τις μοναδικές προτάσεις μας σε απόλυτα προσιτές τιμές. Ανδρικά ρούχα για όλες τις γραμμές, μοντέρνες γραφές, υφάσματα ποιότητας, ποικιλία σχεδίων. Πόστο Βέρντι, για το σύγχρονο άνδρα που θέλει να τον χαρακτηρίζει το στυλ καθημερινά αλλά και σε όλες τις ειδικές στιγμές του. Ελάτε να διαλέξουμε μέσα από τη φετινή κολεξιόν μας τα σχέδια που σας ταιριάζουν. Casual, αθλητικά, κοστούμια. Αισθανθείτε άνετα φορώντας τα πιο κομψά και στυλά τα ρούχα της πόλης σε τιμές έκπληξη. Πόστο Βέρντι. Επώνυμο ρούχο, χιλιάδες προτάσεις. Γιάννενα, Πρέβεζα, Ιγουμενίτσα. Πόστο Βέρντι στο Αγρίνιο. Παπαστράτου 50. Και κάπου εδώ, παιδιά, μπορούμε να πούμε ότι τελειώσαμε και σήμερα, αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ για τον τόνο λοιπόν της φωνής μου, αλλά τι να πούμε. Αγρινιώτες είμαστε, εδώ γεννηθήκαμε, εδώ λοιπόν μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, εδώ μεγαλώνουμε πάντες. Έχουμε από κοντά λοιπόν ανθρώπους μεγάλης ηλικίας και εμείς καθόμαστε. Τέλος πάντων, το αφήνουμε αυτό. Λοιπόν, εσείς πάντως μην ξεχάσετε, παιδιά, να σας πω κάτι, να δηλώσετε τη συμμετοχή στη Eurovision. Μην το ξεχάσετε. Όλα, ναι, γιατί σήμερα το είδα γραμμένο αυτά, ότι θα δηλώσουμε, λέει, συμμετοχή στο Eurovision. Μην το ξεχάσετε. Όλα τα έχει Μαριολή. Ψοφάτε για Κλαρίνα, ψοφάτε. Αισθ το διάλο από εκεί. Αυτό μας έλειπε τώρα. Να κάνουμε συμμετοχή στο Eurovision. Από τον Πάνο Ξανθόπουλο, τον Κώστα Τζιρόνι, το μεγάλο σκηνοθέτη εδώ, καμιά φορά βέβαια τα μπερδεύει λίγο, αλλά δεν πάει στο διάλο. Το περνάμε. Λοιπόν, να είστε καλά. Να ευχηθούμε καλό βράδυ σε όλους. Να είστε καλά, παιδιά. Μαζί θα τα πούμε την Παρασκευή. Το κλείσαμε το μαγαζί. Θα τα πούμε μεθαύριο.